Καλησπέρα. Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο όπως βλέπετε και από τον τίτλο, λέει «Ψάχνω την ευτυχία στον έρωτα και τα έχω κάνει μαντάρα». Να δούμε πόσοι ή πόσες θα ταυτιστούμε με αυτή την, όχι ακριβώς την ιστορία της επιστολής, με αυτή τη στάση ζωής, του να θεωρούμε και να επιδιώκουμε να βρούμε την ευτυχία μέσα από τον έρωτα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Ανακάλυψα πριν λίγου μήνε τα βλόγ σα και νιώθω ιδιαίτερα τυχερή. Τα λόγια σα είναι βάλσαμο και με γεμίζουν με αισιοδοξία και θετικότητα. Ο Θεό να σα έχει καλά και να σα ευλογήσει το έργο που επιτελείτε. Κούκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μπλεχτεί σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Είμαι 21 χρονών και είναι η κοπέλα που μα γράφει προέρχομαι από ένα τοξικό και χειριστικό οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό σημειώστε το, ότι η κοπέλα προέρχεται από ένα τοξικό και χειριστικό οικογενειακό περιβάλλον, γιατί πιστεύω πως παίζει άμεσο ρόλο στο πώς λειτουργεί στη συνέχεια. Τα παιδικά και φιβικά μου χρόνια δεν γίλησαν και πολύ φυσιολογικά. Ήταν γεμάτα βία, λεχτική κυρίω. Έσθημα κατωτερότητας απέναντι στις φίλες μου και απόρριψη από όποιο αγόρι με ενδιέφερε. Αχ, κούκλα μου. Ήμουν καλή στο σχολείο, μαθήτρια του 20. Όμω πέρα από αυτό ένιωθα άσχημη, άχρωμη και βαρετή. Πώ να νιώθει καλά με τον εαυτό σου, άμα μεγάλωνες σε ένα τοξικό και χειριστικό περιβάλλον και κακοποιητικό. Προσπαθούσα να εκπληρώνω τι επιθυμίε όσων ανθρώπων χρειαζόμουν την αποδοχή και τη σημασία, δηλαδή έγινε people pleaser. Χωρί να υπολογίζω τα δικά μου θέλω. Είναι ο ορισμό του people pleaser, του ανθρώπου που βάζει την ευχαρίστηση των άλλων πάνω από τις δικές, του ανάγκες και επιθυμίες και θέλω. Πίστευα τότε στα 16 με 17 ότι δεν πρόκειται να αγαπηθώ ποτέ. Ίσως λόγω του πατέρα μου με τον οποίο μας χωρίζω 47 χρόνια και η σχέση μου μαζί του είναι κάπως απόμακρη, ένιωθα πάντα μια έλξη για τους μεγαλύτερους άντρε. Ένα τα λεγόμενα daddy issues αυτά. Θέματα με τον πατέρα. Έτσι η πρώτη μου σεξουαλική εμπειρία ήταν με έναν άνδρα πολλά χρόνια μεγαλύτερο μου Χωρί κανένα συνέστημα πέραν αυτού τη σωματική έλξη. Θεωρούσα άλλωστε ότι, ποτέ δεν θα, ότι, ότι δεν θα κάνω ποτέ σχέση. Λυπάμαι πάρα πολύ που ξεκίνησε έτσι την ερωτική σου ζωή, με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια μεγαλύτερο που δεν ήσουν ερωτευμένοι μαζί του. Λυπάμαι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που είχε και την πεποίθηση, τη λαθασμένη φυσικά, ότι ή δεν θα μπορέσει να αγαπηθεί ποτέ. Τελικά διαψεύστηκα και στα 18 μου έκανα σχέση με τον Α, με τον οποίο αρχικά κάναμε παρέα. Περάσαμε και στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τον ερωτεύτηκα βαθιά και μέσα σε δύο μήνε έκανα σχέδια για το κοινό μα μέλλον. Αυτό ότι έπεσε με τα μούτρα ήταν απότοκο του γεγονότο ότι τόσο τόσα χρόνια πριν δεν περνούσε καλά και πίστευε ότι κανεί ποτέ δεν θα σε αγαπήσει. Εκείνο έλεγε ότι με αγαπάει και εγώ το πίστευα. Ήμουν ευτυχισμένη. Τρει μήνε κράτησε συνολικά όλο αυτό. Μετά μου ζήτησε να χωρίσουμε, λέγοντα μου ότι θέλει χρόνο με τον εαυτό του και ότι δεν είναι καλά. Φυσικά και δέχτηκα την επιλογή του και εκεί ξεκίνησε η πρώτη κατρακύλα. Κρίσεις πανικού, κλάματα, φοβίες, σαν να βίωνα μια μήνυ κατάθλιψη. Εκεί η κόρη μου έπρεπε να πας κατευθείαν στο ψυχολόγο. Κατευθείαν εκεί. Στο μεταξύ προσπαθούσα να τον κάνω να ζηλέψει με άλλα αγόρια, αφού έβλεπε ότι εκείνος ήταν αδιάφορος και είχε μπλέξει με μια άλλη κοπέλα, χωρίς βέβαια αν είναι κάτι σοβαρό. Αχ, κόρη μου. Ένα μήνα μετά μου ζήτησε να τα ξαναβρούμε. Εγώ πανευτυχή είπα ναι, δίχω να το σκεφτώ. Χρειαζόσουν καθοδήγηση εκείνη την περίοδο. Αυτό και ποιο να σου καθοδήγηση, η οικογένεια σου. Επί αυτό λέω ότι θα έπρεπε να πα σε ψυχολόγο τότε. Αυτό κράτησε δύο μέρε και μετά μου είπε ότι είναι λάθο και ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί. Εγώ ξαναέπεσα στο βούρκο μου και ακόμη περισσότερο όταν έμαθα ότι είναι πολύ ερωτευμένο με μια άλλη κοπέλα με την οποία κατέληξαν να είναι μαζί. Ταυτόχρονα, φυσικά, μιλούσε και σε μένα τάχα φιλικά, χωρίς να με αφήνει σε ησυχία. Εγώ συνεχώς έκανα, έψαχνα κάποιον να με κάνει να τον ξεχάσω δίχως αποτέλεσμα. Είναι λαθασμένη τακτική για να ξεπεράσουμε τον προηγούμενο, να ψάχνουμε τον επόμενο κοριτσάκι μου, αγάπη μου. Κάποιους μήνες μετά χώρισε και με προσέγγισε ξανά. Ήθελε να είμαστε και πάλι μαζί. Καλός και αυτός, καλό και του λόγου του. Χωρί βέβαια να το μάθει το κοινωνικό μα περιβάλλον για να μην τον κρίνει άσχημα, υποτίθεται. Εγώ τα δέχτηκα όλα. Κακώ τα δέχτηκε και ήταν λόγω χαμηλή αυτοκτίμηση που το έκανα. Είμασταν μαζί και από τη μια μου και από την άλλη απογοητευόμουν που δεν ήθελε να κάνουμε πράγματα μαζί. Βγαίναμε σπάνια έξω και πολλέ φορέ μακύρωνε εξόδου για τι οποίε φυσικά επέμενα εγώ εξ αρχή. Σ' δηλαδή, μετά σε είχε κρυφεί. Ήρθε το καλοκαίρι και αυτό έπρεπε να φύγει σε ζώνη για δουλειά. Εγώ είχα βρει μια δουλειά στην πόλη που σπουδάζουμε. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη σχέση μα κανονικά αυτού του μήνε που θα ήμασταν σε απόσταση. Στο μαγαζί που δούλευα, γνώρισα έναν άνδρα αρκετά μεγαλύτερό μου, τον Γκάπα, ο οποίο έδειξε το ενδιαφέρον του αμέσω. Έτσι άρχισα να πατάω το αγόρι μου με τον Γκάπα, ο οποίο παρότι μεγαλύτερο μου έδινε όλα όσα χρειαζόμουν. σω και να εκβα... εκμεταλλευόταν την αδυναμία μου, διότι πιστεύω, καταλα... πιστεύω καταλάβαινε πολλά αυτό να το έχετε υπόψη σα. Οι νεότερε κοπέλε και τα νεότερα αγόρια, όταν σα πλησιάζει ένα μεγαλύτερο, είτε άνδρα είτε γυναίκα, έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλαβαίνει την ψυχική φάση, την ευάλωτη στην οποία βρίσκεστε και να την εκμεταλλευτεί. Αν σκεφτεί ότι ήσουν 19 και αυτό δεν ξέρω πόσο ήταν, μπορεί να ήταν 40, και όταν ήσουν 16, αυτό ήταν 37, και αν έκανε κάτι μαζί, όταν ήσουν 15, αυτό ήταν 36, και αν έκανε κάτι μαζί σου, θα θεωρούνταν παράνομο, ε, σκέψου. Η διαφορά ηλικία είναι τεράστια. Το Σεπτέμβριο το αγόρι μου επέστρεψε, αλλά δεν βρήκα το κουράγιο να το χωρίσω, παρόλο που ο ίδιο παρέμεινε απόμακρο. Συνέχισα να έχω παράλληλη εντό αγωγικών σχέση με τον Κάπα, με τον οποίο περνούσα πολύ όμορφα και προσπαθούσα ακόμη να σώσω τη σχέση με το αγόρι μου. Ο μου έπεσε σε μεγάλη παγίδα. Σε μεγάλη παγίδα. Δηλαδή δεν παίρνει την αγάπη που χρειάζεσαι και την αγάπη που δικαιούσε και την αγάπη που ποθεί η ψυχή σου από μια σχέση. Και πα και κάνει μια παράλληλη σχέση για να παίρνει μισέ αγάπη από εδώ και μισέ αγάπη από εκεί. Μ' όμως, όμω, άμα τι ενώσει δεν γίνονται μια αγάπη. Ο ίδιο σου διχάζεσαι ή τριχάζεσαι. Παράλληλα χρειάστηκε να βρω δουλειά. Με βοήθησε ο ΚΑΠΠΑ και σε αυτό και για το χειμώνα, γιατί αντιμετώπιζε οικονομικέ δυσκολίε. Εκεί γνώρισα αρκετού άνδρε οι οποίοι με φλέρταραν. Εμένα που δεν με φλέρταρε σχεδόν κανείς. Ναι, γιατί η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι απότοκο κακοποιητικής παιδικής ηλικία. Δεν είναι ενδεικτικό της ουσιαστικής αξίας που έχει ένας άνθρωπος. Ένιωθα αγωιτευμένη. Απάτησα κάποιες φορές ακόμη τον Α. Ίσα για να πάρω την επιβεβαίωση ότι είμαι θελκτική. Με το αγόρι μου παραδόξως πήγαιναν καλά τα πράγματα. Από μεριά του τουλάχιστον γιατί εγώ τα είχα θαλασσώσει. Έτσι πέρασαν και άλλοι μήνε, και κάποια στιγμή αυτό μου αποκάλυψε ότι γνωρίζει για τι απιστίες μου, ειδικά για τον Κάπα, τον οποίο ζήλευε πολύ. Τα έχει κάνει, κόρη, ένα συνονθήλευμα, ένα μπέρδεμα. Είχε αποκτήσει πρόσβαση στου λογαριασμού μου στα social media. Τράπηκα πολύ, όσο δεν έχουν τραπεί ποτέ στη ζωή μου. Ωστόσο, δεν μου ζήτησε κατευθείαν να χωρίσουμε. Ακόμη αναρωτιέμαι και γιατί και προβληματίζομαι. Είναι φυσιολογικό Πέρασε λίγο καιρό και εγώ σταμάτησα τι επαφέ με οποιοδήποτε άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό που δεν σου ζήτησε να χωρίσετε. Αυτό σίγουρα δείχνει ότι δεν ήταν ερωτευμένο μαζί σου, γιατί κάποιο που είναι πραγματικά ερωτευμένο με το τέρι του ή με το τέρι τη, ε, χωρίζει άμεσα άμα μάθει για πιστεία. Ω που γνώρισα τον Β. Είναι 10 χρόνια μεγαλύτερό μου, με φλέφταρε και μου άρεσε πολύ. Βγήκαμε έξω, πήγαμε για ποτό και μετά περπατούσαμε για ώρε συζητώντα. Δεν επιδίωξε σωματική επαφή και αυτό μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Άρχισα να το σκέφτομαι, αλλά δεν έκανα κίνηση. Ήθελα να είμαι σωστή. Πέρασε ένα μήνα σχεδόν χωρί επαφή μαζί του. Τον ξαναείδα όμω και νομίζω πω μετά από καιρό ένιωσα σχεδόν ερωτευμένη. Ένιωσα να θέλω εγώ να προσεγγίσω και να διεκδικήσω κάποιον. Φυσικά ο Βίτα δεν ήξερε για τη σχέση μου. Λίγε μέρε μετά το αγόρι μου με χώρισε γιατί λέει έβλεπε πω δεν θέλω να είμαι μαζί του. Εγώ ξεκίνησα να βρίσκω με τον Βίδα, με τον οποίο δεν νόμουν όλο ένα και περισσότερο. Είχαμε απίστευτη χημεία και επικοινωνία. Μου θύμιζε τον αδερφό μου, με τον οποίο είμαστε πολύ δεμένοι και το έχω αδυναμία. Το πρώην αγόρι μου συνέχιζε να μου μιλάει. Με αγαπούσε, έλεγε και δεν μπορούσε να με ξεχάσει, παρόλο που έβγαινε και εκείνο με μια άλλη κοπέλα. Τι μπερδέματα είναι αυτά. Τι μπερδέματα είναι αυτά. Τελειώνει μια σχέση που τελειώνει επιτόπου όχι να κρατάμε σκηνιά τα οποία να περιπλέκουν τη ζωή μας και να την κάνουν δεδαλώδη. Εγώ νιώθα πολλέ ενοχέ και του έλεγα πω τον αγαπούσα κι εγώ και του ζητούσα συγγνώμη για όσα του έκανα. Ήθελα να τα βρούμε. Ένα βράδυ βρεθήκαμε και αυτό ξέσπασε, έβαλε τα κλάματα. Φώναζε πω του κατέστρεψα τη ζωή και πω δεν ήθελε να με ξαναδεί μπροστά του. Εγώ λύγησα. Δεν άντεχα να το βλέπω να πονάει έτσι, να ξέρω πω έκανα τόσο κακό σε έναν άνθρωπο και πόσο μάλλον στον άνθρωπο αγάπησα τόσο. Κόρη μου, ή αγάπησες, ούτε εσύ τον αγάπησε, ούτε αυτό τη αγάπησε. Πεχνιδάκια παίζεται, τα οποία πληγώνουν και του δύο. Πνιγόμουν από τι ενοχέ. Του είπα πω θέλω να τα βρούμε και πω θα τα αλλάξω όλα. Την επόμενη μέρα με έβαλε να τελειώσω ότι είχαμε το Β' τηλεφωνικό. Το αγόρι μου θα μιλούσε στην άλλη κοπέλα όποτε ήθελε. Το δέχτηκα και αυτό από τι τύψει μου. Κακό. Από τότε είμαστε μαζί. Εγώ είμαι σωστή απέναντί του. Το καλοκαίρι πήγαμε μαζί να δουλέψουμε. Τον Β, βέβαια, τον σκέφτομαι συνέχεια. Εκείνο προσπάθησε να με προσεγγίσει να μάθει τι συνέβη. Του μίλησα και μου είπε ότι άσχετα από το μεταξύ μα, όλο αυτό με το αγόρι μου είναι λάθο. Μου είπε ότι πρέπει να χωρίσω. Ξέρω ότι κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρεται για μένα ακόμη. Φυσικά, όσο είμαι δεσμευμένη, δεν κάνει κίνηση και πολύ καλά κάνει. Όταν γυρίσαμε από το νησί, το αγόρι μου παραδέχτηκε, το αγόρι μου παραδέχτηκε ότι και εκείνο με απάτησε όταν έμαθε για τι δικέ μου απιστίε. Αλλά το προσπέρασα γιατί ανήκει στο παρελθόν και εμεί προσπαθούμε να φτιάξουμε το μέλλον μα. Κόρη, άμα είσαστε 20 χρονών και έχετε απατήσει τόσο πολύ ένα τον άλλον, εννοείται ότι το τελειώνετε επί τόπου. Η ιδέα του χωρισμού με τριβελίζει, αλλά δεν μπορώ να πάρω απόφαση να χωρίσω. Θα τον πληγώσω και δεν το αντέχω. Αυτό με συγχώρησε και μου έδωσε μια, δεύτερη, μια, ακόμη δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσουμε και κάνει τα πάντα για να είμαστε καλά. Τι εννοεί σε συγχώρησε και αυτό έχει απαντήσει τόσε φορέ τον έχει απαντήσει κι εσύ. Μη, γιατί, γιατί το δέχεσαι αυτό το πατριαρχικό ότι αυτό είναι άντρα και δεν πειράζει που με απάντησε, ήταν επειδή τον απάντησα. Κάνει σχέδια για το μέλλον μα και δεν λέω, περνάμε όμορφα. Μένουμε μαζί πολλέ φορέ και με φροντίζει πολύ, αλλά πλέον δεν νιώθω ερωτευμένη. Μετά από όλα αυτά μου έφυγε ο έρωτα. Δεν υπήρξε ποτέ έρωτα, κατά τη γνώμη μου. Ενθουσιασμό ναι, έρωτα όχι. Νιώθω να τον αγαπώ και να τον νοιάζω, με τον έχει συνηθίσει. Δεθήκαμε πολύ και έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη επικοινωνία και συντρεφικότητα ανάμεσά μα. Βεβαίω, έχετε συνηθίσει ο ένα τον άλλο. Τι φορέ που καυγαδίζουμε, εκείνο με τον μπάρει και με πείθει ότι όλα είναι καλά. Και όσο είμαι μαζί του, νιώθω πράγματι καλά τι περισσότερε φορέ. Αλλά μόλι μένω μόνη μου, με κατακλείζουν πάρα πολλέ σκέψει. Όλα είναι μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μου. Είναι όλα κουλουβάχατα στο μυαλό σου. Κουλουβάχατα. Σκέφτομαι το β' συνεχώ, αλλά φοβάμαι να χωρίσω. Ξέρω πω είναι το σωστό, αλλά δηλιάζω. Φοβάμαι την εγκατάληψη και σαν μπομπό και σαν δέχτη. Προτιμώ βέβαια να με χωρίσει εκείνο για να μην πληγωθεί τόσο. Ντρέπομαι για όσα γράφω, αλλά δεν ξέρω πώ να βοηθήσω το αγόρι μου και τον εαυτό μου. Συγγνώμη, αν σα κούρασα με τη φλιαρία μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων σα, είμαι ακουνόμο. Κορί, εσύ η ψυχοθεραπεία που πρέπει να κάνει. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τα τραύματα που σου έχει προκαλέσει η κακοποιητική παιδική σου ηλικία. Είναι ξεκάθαρο από όσα γράφει. Όχι ότι είσαι ανήθικο πρόσωπο, καμία σχέση ότι το κομμάτι το ερωτικό, το συναισθηματικό και το ερωτικό, το χρησιμοποιείς για να κάνεις υπεραναπλήρωση για την αγάπη που δεν βρήκες ποτέ από τους γονείς σου μεγαλώνοντας. Το χρησιμοποιείς με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι καθόλου υγιής. Υγιής ερωτισμός σημαίνει, με ερωτικά ένας άνθρωπος, μπορώ να είμαι μια μόνο μου, μπορώ να είμαι μια χαραμόνη μου, είμαι αυτεξούσιος, είμαι αυτεξούσια, είμαι αυτάρκης, και μόνο λόγω επιθυμίας συνδέω με ερωτικά με έναν άνθρωπο. Δεν συνδέω με ερωτικά με έναν άνθρωπο για να νιώθω όμορφα. Δεν συνδέω με ερωτικά με έναν άνθρωπο για να θεραπεύσω την καταθλίψή μου. Θεραπεύσω εντό αγωγικών, να κουκουλώσω την καταθλίψή μου. Δεν συνδέω με ερωτικά με έναν άνθρωπο για να μην νιώθω μοναξιά. Δεν συνδέω με ερωτικά με έναν άνθρωπο γιατί θέλω επιβεβαίωση. Όλοι αυτοί είναι μη υγιείς λόγοι για του οποίου να συνδεθεί ερωτικά με κάποιον. Ο έρωτα είναι ένα πανέμορφο συνέστημα και μια πανέμορφη πράξη, ερωτική πράξη και ερωτική σχέση και ερωτική σύνθεση. Δεν σου λέω να μην έχει ερωτική ζωή, αλλά σου λέω να δώσει τον εαυτό σου την ευκαιρία να αποκτήσει μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου πρώτα, ούτω ώστε όταν θα έχει ερωτική ζωή να την κάνει ακριβώ για το ερωτικό τη κομμάτι. Όχι από ανάγκη, όχι για υπεραναπλήρωση, ούτε για κάλυψη κενών, ούτε για οποιοδήποτε άλλο ψυχολογικό λόγο. Γιατί έτσι μπερδεύεσαι κι εσύ πολύ, ταλαιπωρείσαι ψυχικά, ταλαιπωρούνται ψυχικά και γύρω σου. Τώρα για τον αλφα το αγόρι σου, είμαι σίγουρη ότι και αυτός έχει μια δύσκολη παιδική ηλικία πίσω του και έχει μεγαλώσει με τρόπο μη υγιή ψυχικά, γιατί δυσκολεύεται και αυτός να δεθεί σε έναν ασφαλή δεσμό. Και ο ένας και ο άλλος, και να σου διπενθυμίσω, ότι όταν γνωριστήκατε, Περάσατε μαζί το πρώτο διάστημα, τρει μήνε πώ και μετά σε άφησε στα κρύα του λουτρού. Και μετά ήρθε πίσω, δύο μέρε και σε άφησε πάλι στα κρύα του λουτρού. Δηλαδή ο πρώτο που είχε ξεκινήσει στη δική σα σχέση να μπάζει νερά και να προκαλεί ε, ψυχικά τραύματα και αίσθημα εγκατάλειψη είναι ο Α. Μετά εσύ. Εσύ φυσικά είχε θέμα και από πριν. Όταν λε ότι στην εφηβεία σου ένιωθε δεν μπορούσε, θα σε αγαπούσε ποτέ κανένα. Όταν λε ότι ε, ε, ξεκίνησε την ερωτική σου ζωή με έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερο από εσένα, χωρί να υπάρχουν συναισθήματα. Όλα αυτά είναι αποδείξει, όχι απλώ ενδείξει. Αποδείξει ότι η σχέση με τον εαυτό σου δεν ήταν καλή από πριν. Όμω έπεσε και πάνω σε έναν τύπο, ο οποίο έχει και αυτό τι θεματάρε του, όχι τα θεματάκια του, τι θεματάρε του. Η γνώμη μου είναι να του παρατήσει όλου και να κάνει ψυχοθεραπεία. Και όταν θα βρει με τον εαυτό σου και όταν είσαι καλά ψυχικά, θα μπορέσει να επιλέξει με βάση την επιθυμία σου με ποιον άνθρωπο θα έχει ερωτική σχέση και θα κάνει ερωτική σχέση για την ερωτική σχέση. Όχι σαν συγκεκαλυμμένη θεραπεία, αναπλήρωση, υπεραναπλήρωση, εκδίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και update. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Θα ήθελα με χαρά να συμπληρώσω που πλέον, πως πριν πέντε μήνες, βρήκα το θάρρος τελικά να χωρίσω. Όταν έγραψα αυτή την επιστολή, κατάλαβα πω όλο αυτό περισσότερη στεναχώρια και πίεση μου προκαλεί παρά χαρά και ερεύνη όπω θα έπρεπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η διαδικασία του να γράψει κάποιο μια επιστολή είναι θεραπευτική από μόνη τη. Γιατί καταγράφοντα κάτω αυτά που σου συμβαίνουν, τα βλέπει πιο καθαρά. Στην αρχή ένιωθα ευάλωτη μόλι χώρισα και υπήρχαν στιγμέ που δεν μπορούσα να διαχειριστώ τι σκέψει μου. Πλέον όμω είμαι καλά. Προσπαθώ να δουλέψω με τον εαυτό μου και να μάθω να τον αγαπώ. Κόρη μου, δεν έχει ιδέα πόσο πολύ χαίρομαι για σένα και αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία να ξεκινήσει. Με τον Β χτίζουμε σιγά σιγά μια σχέση εντό εισαγωγικών. Δεν έχουμε δεσμευτεί ακόμη, αλλά προτεραιότητα για μένα είναι να ξεπεράσω όλα τα προηγούμενα τραύματα μου, ώστε να δημιουργήσω μια υγιή σχέση όταν έρθει η στιγμή. Σα ευχαριστώ πολύ για όλο. Θεωρώ να σα ευλογεί και εσένα, Θεωρώ να, σας να σε ευλογεί, κόρη μου. Έχει την αγάπη μου, έχει τι ευτυχίε μου και από τα μου Ευχές από τα 20 νύχια είναι από τα μύχια της ψυχής μου. Στι μου που τα 20 μου νύχια, μην, αφή, μην αφήσεις τον εαυτό σου σε καμία περίπτωση να νιώθει ότι ε, δεν μπορείς να αλλάξει, ότι δεν μπορείς να διορθωθείς, ήδη έχεις κάνει τρομερά βήματα, καλά κάνεις και δεν προχωρείς σε σχέση με τον Β, να βρεις πρώτα με τον εαυτό σου και μετά. Ε, εντάξει. Ε, και αυτό το vlog με έχει προβληματίσει και μένα αρκετά, γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό το λάθος να ψάχνουμε την ευτυχία στον έρωτα και όχι μέσα μας. Η ευτυχία ξεκινάει από μέσα μας. Έχουμε ευτυχία και τη μοιραζόμαστε με ένα κατάλληλο ερωτικό τέρι με το οποίο ερχόμαστε μαζί λόγω επιθυμία και όχι ανάγκη. Αυτό είναι και το βασικό νόημα του επόμενου βιβλίου που, που, θα ξεκινήσω να γράφω. Ελπίζω να, να, γίνει σύντομα αυτό το ξεκίνημα. Λοιπόν, food for thought, τροφή για σκέψη το απόψινο vlog. Νομίζω πρέπει να μπει και μέσα στα σώσ. Ε? Τι λέτε κι εσεί. Και παρακαλώ στα σχόλια να είστε σεβαστικοί προ τη φίλη που μα εμπιστεύτηκε την ιστορία τη. Εάν ήμουνα η μαμά σου ή αν ήμουνα κοντά σου φυσικά, σωματικά, θα σου έδινα μια μεγάλη αγκαλιά, μια πολύ μεγάλη έτσι σφιχτή τρυφερή αγκαλιά, θα σου έλεγα είναι εντάξει κοριτσάκι μου, κλάψε, βγάλε από μέσα σου τον πόνο σου και μπορεί να ξαναβρει την αγάπη, μάλλον να βρει για πρώτη φορά την αγάπη για τον εαυτό σου, γιατί προφανώ δεν σου την έχει διδάξει κανένα την αγάπη για τον εαυτό σου και είμαι σίγουρη. Ότι μπορεί στο μέλλον να είσαι μια χαρά σε μια σχέση χωρί να πατήσει, χωρί να κάνει οτιδήποτε άλλο από αυτά που γίνονταν στην προηγούμενη κατάσταση, λόγω τη κακή ψυχική σου κατάσταση και λόγω και των συνθηκών. Όταν αγαπήσει ένα άνθρωπο τον εαυτό του, δεν ανέχεται μακακίε στι σχέσει του και δεν μπαίνει σε σχέση χωρί να γουστάρει πραγματικά και δεν ανέχεται να κάνει ο άλλο πάνω του πειράματα. Εύχομαι για όλους μας, όχι μόνο για σένα, να έχουμε αυτή τη ψυχική, συναισθηματική, πνευματική αυτάρκεια, τόσο ώστε όταν μπαίνουμε σε μια σχέση να μπαίνουμε πλήρης και όχι για να γεμίσουμε, γιατί αυτό είναι παγίδα. Καλό βράδυ. Μου, σας αγαπώ.